Καλησπέρα εδώ στο στούντιο του βουλευτή του Μέρα 25, τον κύριο Γιώργο Λογιάδη. Καλησπέρα, κύριο Λογιάδη. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Χαίρομαι που είμαστε πάλι μαζί μετά από πολύ καιρό. Όντως, μετά την πανδημία. Μας είχε φάει το Skype. Πάντως, με τον κύριο Στεφανάδη έχουμε πολλά κοινά, διότι από τη Σάμο αυτός, από την Κρήτη εγώ, με τους σεισμόπληκτους. Γιατί δεν αναφερόμαστε στους δικούς μας σεισμόπληκτους, κύριε Μελιγόνη μου. Δηλαδή, και στη Σάμο δύο χρόνια τώρα και στην Κρήτη, στο Αρκαλοχώρι, εμείς πέντε βουλευτές από το Ηράκλειο καταθέσαμε μία ερώτηση στον κύριο Τριαντόπουλο και μας πέταξε την μπάλα στους 7-8 υπουργούς, 7-8 υπουργεία. Δεν έχουν αποζημιωθεί άνθρωποι. Τίποτα δεν έχουν. Ούτε στη Σάμο, ούτε πουθενά. Ούτε σε άλλα μέρη που έχουν βληθεί από σεισμό. Ακόμη όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι ξεκρέμαστοι. Τώρα μιλάμε για Τουρκία και οπωσδήποτε πρέπει να βοηθήσουμε. Αλλά ας βοηθήσουμε και τους εαυτούς μας πρώτα απ' όλα. Ναι. Που οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν εκεί πέρα αυτή τη στιγμή και με το κρύο και με όλα αυτά τις συνδίκες τόσο καιρό. Είναι και ακριβά τα ραφάλ, κύριε. Είναι ακριβώς ακριβά τα ραφάλ. Ήρθε στο Αρκαλοχώρι ο πρωθυπουργός μετά που είχε πάει στην Γαλλία, είχε τα ραφάλ για τις φρεγάτες. Δηλαδή και μόνο το timing είναι. Αστείο, ουσιαστικά το πούμε έτσι. Και πάει στην Αμερική, κάνει μια επίσκεψη τότε εκεί πέρα που τον χειροκροτούσαν και αντί να ζητήσει το αυτονόητο εγγύηση ανατολικών συνόρων, δεν είπε το τίποτε. Ναι. Αποτέλεσμα λοιπόν να έχουμε αυτά τα θέματα τα οποία μια ζωή μας ταλανίζουν. Τώρα, γιατί το ΜέΡΑ25 δεν ψήφισε το νομοθετικό μπλόκο στη Χρυσή Αυγή? Θέλετε να δείτε κασιδιάριδες στη Βουλή? Όχι. Δεν είναι εκεί το θέμα μας. Το θέμα είναι ότι το Σύνταγμά μας, πρώτα απ' όλα, κύριε Μελιγόλη, δεν προβλέπει την προληπτική στέρηση της ελεύθερης έκφρασης των πολιτών. Προληπτικά δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να αφήσει το λαό να εκφραστεί ελεύθερα και αν γίνει μια παρατυπία, μια παρανομία, θα πρέπει να επέμβει η αστυνομία και η δικαιοσύνη. Δεν πρέπει η δημοκρατία όμως να προστατευθεί. Τώρα όχι με τον τρόπο αυτό. Ουδείς δικαιούται να λέει δεν ήξερα. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει να έχεις βάστηκα στον πράσινο πια. Η κάθε δράση φέρνει και μία αντίδραση. Ναι. Και αυτά όλα τα πράγματα είναι, τα θέματα είναι βαθιά κοινωνικά και πολιτικά. Ξέρετε, η μιζέρια, αυτά όλα τα χρόνια της εξαθλίωσης έχουν φέρει αυτά τα φαινόμενα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν τα αντιμετωπίζεις με ένα νόμο ad hoc ότι τους κάνεις ήρωες ουσιαστικά αυτούς, απαγορεύοντάς τους να εκφραστούν. Ο λαός πολιτικά και ηθικά πρέπει να τους απαξιώσει. Mm-hmm. Αυτό είναι η θέση μας από την πρώτη στιγμή ως ΜέΡΑ25. Εσείς βλέπετε πολιτικά κίνητρα πίσω από την ανακοίνωση του θέματος τώρα? Το λέω γιατί ακόμα και αν αφορά νεοναζί, το να αλλάζουν η ώρα του παιχνιδιού 2-3 μήνες πριν τις εκλογές, αυτά γίνονται στην αρχή της μιας τετραετίας, όχι στο τέλος. Και προσέξτε, είναι πολύ συγκυριακό το θέμα. Αφορά προφανώς ίσως να προσβλέπουν σε κάποιους ψήφους, αλλά προσβλέπουν προφανώς θα υπάρξει αντίδραση και πιστεύουμε ότι θα το αστυνομοκρατούμενο κράτος, η αστυνομία και το αστυνομοκρατούμενο κράτος θα γιγαντωθεί περαιτέρω. Αυτό σημαίνει καταπάτηση των ελευθεριών των πολιτών και ούτω καθεξής. Και μπορεί να είναι σήμερα αυτή και αύριο να είστε εσείς επειδή έχετε, μαύρα μάτια και επειδή αύριο θα είμαι μεθαύριο, θα είμαι εγώ επειδή έχω μπλε μάτια ή οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν δεν λύνεις έτσι τα προβλήματα, τα διωγγώνεις περαιτέρω. Κύριε Λογιάδη, σε σχέση με τις κινητοποιήσεις των καλλιτεχνών, πολλοί προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσουν, γιατί η κυβέρνηση όχι απλώς δεν κάνει πίσω, αλλά αντεπιτίθεται κιόλας, χρησιμοποιούν το κλασικό κοινικό κριτήριο του πολιτικού υπολογισμού και λένε: μα καλά, εντάξει, δεν τους ενδιαφέρει ο κόπος που έχουν καταβάλει αυτοί οι άνθρωποι για να σπουδάσουν. Το ότι μιλάμε για ανθρώπους αναγνωρίσιμους, λαμπερούς κλπ., οι οποίοι είναι απέναντί τους, δεν τους απασχολεί 3 μήνες πριν τις εκλογές. Απάντηση εσείς σε αυτό έχετε? Προφανώς όχι. Τα καταπατούν όλα. Θεωρούν πραγματικά ότι είναι υπεράνω καταστάσεων και βλέπουμε το συγκλονιστικό πράγμα σήμερα που ανέδειξε και ο Κλέωνας ο Γρηγοριάδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ότι οι καθηγητές αυτών των όλων των παιδιών της νέας γενιάς καλλιτεχνών παραιτήθηκαν. Ναι. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Και πριν λίγο στο κρατικό Βορείο Ελλάδος. Ακριβώς. Στη δραματική σχολή. Άρα λοιπόν αυτά είναι τεράστια κοινωνικά φαινόμενα από τα οποία μπορεί να είναι μικρά σήμερα, αύριο μπορεί να γίνουν τεράστια. Ξέρετε, μία σπίθα μπορεί να. Αυτή είμαστε. Πώς σχηματικά, μία σπίθα μπορεί να κάψει ολόκληρο τον αχυρώνα που είναι ξερός αυτή τη στιγμή, διότι πραγματικά η Ελλάδα έχει ξεραθεί. Με βάση τις καταγγελίες σας σε βάρος της κυβέρνησης όλο αυτό το διάστημα, αν η κυβέρνηση είναι όλα τα κακά τα οποία περιγράφεται και εσείς στο ΜέΡΑ25 και τα υπόλοιπα κόμματα του λεγόμενου προοδευτικού τόξου κλπ., πώς ερμηνεύετε την εικόνα? Ποια είναι τα προοδευτικά τόξα για να καταλάβω και εγώ, δηλαδή, διότι εγώ για μένα αυτή τη στιγμή, προσέξτε, με 65 χρόνια πρώτη φορά είμαι βουλευτής. Λοιπόν, όταν και οι τρεις έχουν υπογράψει μνημόνια, όταν όλων μας οι πρόγονοι έχουν αγωνιστεί για να έχουν μια ελεύθερη Ελλάδα. Και αυτοί οι τρεις, η Νέα Δημοκρατία, μάλλον το Πασόκ πρώτα, μετά η Νέα Δημοκρατία και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ, εκχώρησαν δημόσια περιουσία στους θεσμούς. Αυτό είναι κατάντια.
Άρα λοιπόν. Ωραία. Ας αφήσουμε λοιπόν τα άλλα κόμματα απ' έξω. Και να πούμε και σήμερα κάτι άλλο. Ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα της Ελληνικής Γλώσσας. Σήμερα γιορτάζεται η Ελληνική Γλώσσα Παγκόσμια Μέρα. Mm-hmm. Η Ελληνική Γλώσσα είναι το υπέροπλο μας. Είναι ο πολιτισμός μας. Ξεκίνησε από τη γραμμική Β που αποδικοποίησε ο Βέντρης, ο αρχιτέκτονα ο Άγγλος. Τώρα έχουμε ξεκινήσει ένα καφέ για την γραμμική Α. Αυτά είναι τεράστια θέματα. Είναι ο πολιτισμός μας. Αυτά να αναδεικνύουμε. Πέστε εγώ κάτι άλλο. Αν λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης είναι τόσο κακός όσο περιγράφετε εσείς στο Μέρα 25 και οι πολιτικές του βλάπτουν τόσο πολλούς και τόσο πολύ όσο περιγράφετε, αυτή την εικόνα στις δημοσκοπήσεις που είναι από άνετο προβάδισμα μέχρι περίπατο. Πώς την ερμηνεύετε εσείς πια? Βλέπετε ότι οι δημοσκοπήσεις και στην Κύπρο πρόσφατα, αλλά και στην Ολλανδία πριν 2 χρόνια που έγιναν εκλογές, πέσανε εντελώς έξω. Αφήστε να δούμε τι γίνεται. Αυτές οι δημοσκοπήσεις, όταν κάποιος τις πληρώνει, για κάποιους λόγους τις πληρώνει. Ας μην κοιτάζουμε τις δημοσκοπήσεις, ας κοιτάζουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε το χρέος μας. Mm-hmm. Τώρα, εσείς είστε και επιχειρηματίας του τουρισμού στην Κρήτη. Φέτος πώς πάνε οι κρατήσεις? Δώστε μας λίγο κλίμα, γιατί διαβάζω αντιφατικά πράγματα. Κοιτάξτε, οι κρατήσεις αυτές είναι πάνε. Γιατί αντιφατικά? Νομίζω ότι πάνε πολύ καλά οι κρατήσεις αυτές, τουλάχιστον στην Κρήτη μιλώντας. Mm-hmm. Για την υπόλοιπη Ελλάδα. Οι κρατήσεις πάνε πάρα πολύ καλά. Διαβάζω ότι είναι ίδιες οι κρατήσεις, αλλά μειώνονται οι μέρες, οι ζητούμενες μέρες. Ότι ειδικά οι Ευρωπαίοι αυτό το οποίο είναι αποφασισμένοι κόσμος να πάνε λιγότερες μέρες λοιπόν διακοπές. Λάθος, διαβάζω. Θα σας πω το εξής, ότι ναι, ο κόσμος πλέον και λόγω πανδημίας θέλει ποιότητα, ποιότητα, ποιότητα. Και είναι mm-hmm. διατεθειμένος να πληρώσει ό,τι του ζητήσει, αλλά να πάρει αυτό το οποίο ζητάει. Ναι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αναδείξουμε την Ελλάδα, θα πρέπει να αναδείξουμε πρώτα απ' όλα το μεγαλύτερο μας όπλο, κύριε Μελιγκόνη μου, είναι ο ανθρώπινος παράγων. Είναι ο κάθε Μελιγκόνη, ο κάθε λογιάδες που εργάζεται σε μια επιχείρηση. Αυτή είναι η δύναμη μας στον τουρισμό. Αυτό το αναδεικνύουν και οι ξένοι. Ότι δεν έρχονται μόνο για τα αρχεία ή για την ελληνική σαλάτα ή το ελληνικό φαγητό, το που έτσι ελληνική διατροφή. Mm-hmm. Έρχονται για την διανθρώπινη σχέση με τους εργαζόμενους στον τουριστικό τομέα, στα ξενοδοχεία, στην εστίαση, παντού. Αυτό είναι το μεγάλο μας όπλο και αυτούς πρέπει να προστατεύσουμε. Τους εργαζόμενους αυτούς. Και ξέρετε, το πρόβλημα ποιο είναι? Δεν είναι οι τουρίστες πόσο θα έρθουν, που θα έρθουν. Το σημαίνει να μπορέσουμε να τους εξυπηρετήσουμε. Mm-hmm. Διότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε χέρια να δουλέψουν στον τουρισμό. Να σας προβοκάρω λίγο, δεν μιλάω για εσάς και το ξενοδοχείο σας. Μ' αρέσει να προβοκάρετε, γιατί ωραίες ερωτήσεις αυτές. Να βρούμε 12 μήνες τουρισμό. Οι επιχειρηματίες του τουρισμού, δυστυχώς, επαναλαμβάνω, μιλάω γενικά, δεν μιλάω για εσάς. Είστε πρωταθλητές στην εργασιακή αυθαιρεσία. Φέτος, με τόση ανεργία, 50.000 θέσεις ήταν κενές και δεν πήγαινε κανείς. Πάρα πολύ σωστά. Πρώτα απ' όλα το εξής. Προσωπικά, ως βουλευτής και ως ξενοδόχος, mm-hmm. ζητάω να υπάρχουν δημόσιοι ελεγκτοί μηχανισμοί. Mm-hmm. Επιθεώρηση εργασίας. Mm-hmm. Όταν διελύσεις λοιπόν αυτούς τους μηχανισμούς που κάνει η κυβέρνηση, διελύσεις το σύμπαν. Αφήνεις λοιπόν ανεξέλεγκτη την κατάσταση και αυτοί, εγώ που πληρώνω, που δεν πληρώνω σωστά και εσείς πληρώνετε σωστά, σας καταστρέφω. Σας καταστρέφω την ελληνική οικονομία. Ναι, είναι αθέμητος. Μπράβο. Σε απλά ελληνικά. Απλά σε ελληνικά, μπράβο. Νούμερο 2. Mm-hmm. Λένε όλοι να μειωθεί ο ΦΠΑ, που είναι μνημονιακό 24%. Λοιπόν, με ένα 24% ΦΠΑ πας σε μια ταβέρνα να φας, δεν σου κόβει απόδειξη, δεν μπορεί να ζήσει. Άρα λοιπόν πρέπει να αλλάξουν διάφορα πολλά πράγματα. Και ξέρετε, η πίτα μπορεί να μεγαλώσει και να πάρουν mm-hmm. όλοι μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας, και οι εργαζόμενοι και οι επιχειρηματίες. Μάλιστα. Κύριε Λογιάδη, σας ευχαριστώ για τον χρόνο και καλή την κουβέντα. Καλή δύναμη σε όλους σας και να αναδεικνύετε τα θέματα. Και καλές κρατήσεις να έχετε. Να για όλη καλά την Ελλάδα. Και ζητάμε, αγωνιζόμαστε για 12 μήνο ποιοτικό τουρισμό. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Εσείς το ίδιο. Τώρα, κυρίες και κύριοι,